Βατομολύβι, λίγης. Αυτή θα ταλαντεύεται, αυτή η τρίτη βασιλεία. Και θα έρθει και τέταρτη βασιλεία, που όπως είδε στα πόδια του οδόματος, διότι καταλαβαίνει βασιλά, ότι το σίδερο με το φιδό δεν δένει. Δεν πουδάει, δηλαδή, πώς το λέμε. Με το κεραμίδι, ας πούμε. Και θα έρθει και πέμπτη βασιλεία, αλλά αυτή η βασιλεία λέει που σύνδεσε στην πέτρα και έπεσε και διέλυσε το άδωμα, θα έρθει, λέει, η βασιλεία του Χριστού, και αυτή δεν θα έχει τέλος. Και η πέτρα αυτή που είδες και χτύπησε το άδωμα και το έκανε γονιορτό, μπουγώσετε και πιο απλά, έγινε όρος υψηλό. Εκεί κατοικήσαν τα πετεινά του ουρανού και τα θηρία της γης. Γιατί οι άνθρωποι τότε ήταν θηρία. Θηρία. Κοντά στην πέτρα που είναι στο αυτομένο. Κοντά στο Χριστό. Αυτό έμεινε το γονιό. Η εξήγηση δηλαδή. Και χάρηκε πολύ ο βασιλιάς αυτό και τον όρισε αρχισατράπη. Αρχισατράπη. Από σήμερα θα είσαι αρχισατράπης, στρατηγός αυτό. Και ο στρατηγός αυτός, ο Δανίου, που τον πήρε τη θέση αυτή, διόρισε για τους τρεις πέδας, φρόντισε να τους κάνει επάρχους σε τρεις μεγάλες επαρχίες. Και δεν το κράτησε πολύ τον όγκο ο βασιλιάς, ότι από τότε είπε όλοι θα σταματήσετε να προσκυνείτε τίποτα άλλο, μόνο το Θεό το όνομα. Δεν την κράτησε την δύναμη. Υπόσχεση αυτή ο βασιλιάς και παίρνει και φτιάχνει μια χρυσή εικόνα, είδωλο. 15 πήγες ύψος και 7 πήγες λάθος. Και είπε να πάνε και οι τρεις έπαρχοι με τους το λόγο μαζί. Θα υψώσω το έτσι την εικόνα που την έφτιαξα εγώ ο βασιλιάς όλων άνθρωπων της χώρας. Και άμα διατάξω τα όργανα, να σας πείσουν σάκβικα η βίκη, η κιθάρα και η συγχωρία, θέλω όλοι διαμιάς να πέσετε, να προσκυνήσετε την εικόνα που έφτιαξα εγώ. Όποιος δεν προσκυνήσει την εικόνα, τη δική μου, θα ρηφθεί σε κάμινο που καίγεται επταπλασίως, καμίνι. Αλλά 7 φορές παραπάνω από τι θα κάψει το ίδιο σκόζι μας. Θα μπορείς παραπάνω. Οι τρεις έπαρχοι, οι φίλοι των Εβραίων, γιατί αυτό πράγματι ήταν του Θεού, και παρόλο ήταν μικρά, όμως δεν ξεχάσαν τον αληθινό Θεό. Γιατί ο Θεός πήγε να τους γελάσει, αλλά δεν είχε πάνω. Όλοι υποκούσαν στο βασιλιά, στο προσάγω, και γονάτισαν όλοι να αποφασίσουν την εικόνα του βασιλιά. Αυτή την εικόνα του χρυσή. Και παραπονευθήκανε στο βασιλιά ο λαός και είπανε γιατί αυτοί οι τρεις οι Εβραίοι που είναι φίλοι των Εβραίων ξέρουν ότι ήταν αυτοί οι φίλοι. Γιατί δεν υπάκουσαν στην προσαγή σου. Και τους κάλεσε κοντά και τους είπε μπροστά μου τώρα θα ξαναδιατάξω τα βαρουένα να σας πείσουν και αν τη ρομονατίζεστε
να προσκυνήσω την εικόνα που την έφτιαξα εγώ. Τότε λέει, θα ρηχτείτε εις την κάμινο την Ευθορτασίου και ομοίη. Ότι Βασιλιά του είπαν, εμείς αλλοτρίους θεούς δεν προσυνάμε. Ψεύτικους. Δεν προσυνάμε. Αλλοτρίους θεούς. Εμείς πιστεύουμε και προσυνάμε τον έναν Θεό που είναι στον ουρανό. Αυτό προσυνάμε. Και ιδιαίτερα συγχρησιμοποίησανε με αυτή αδάρακη. Και τότε διέταξε τρεις μεγαλόσωμους άντρες να τους δέσουν πιστάμουρα και να ψωρίζουν στο καμίνι. Που και εγώ ήταν, όπως είπαμε, επταβασίως. Τους έριξε μες στο καμίνι. Αυτούς τους πήρε η φλόγα, τους μεγαλόσωμους άντρες, και πεθάνανε. Οι τρεις πέδες έψαλαν μέσα στο καμίνι. Και παρασυνέφθηκε ο βασιλιάς, γιατί είχε βάλει το θρόνο απέναντι από το καμίνι. Έλαβε ο Αριόπτωλη. Δεν μου λες, τρεις ρίξανε, λέει, στο καμίνι. Ναι, τρεις ρίξανε. Μα εγώ δεν ρίξω από τέσσερις. Ποιος είναι ο τέσσερις. Ο τόχος της στο τόχο. Πέδας ευαγίσαν οι καμίνου. Ο τόχος της στο τόχο διωσώσατε. Τότε μεν τυπούμενο, νυν δεν ερεγούμενο. Τυπουμένοι να άπασαν αγίοι ψάρους. Τον Κύριον ημείτε και οι περισσότεροι σπάδες τους αιώνας. Ο Ιησούς Χριστός. Ο Κύριος. Ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Μάλιστα. Και φθορά δεν υπάρχει αφανούς. Φθορά δεν υπάρχει, δεν αφανούς. Και πράγματι είδε κι αυτός και διαπίστωσε ότι είναι τέσσερις. Και τους φωνάζει με τα ονόματα. Σεδράχ, Μισάχ, Αβδεναγώ. Εγκάτεψε. Τρεις έβησε, όχι το τέταρτο. Το Δανίδη ήταν εδώ. Ήταν αρχισσατράς. Αρχισσάδεγος δηλαδή. Και βγήκαν έξω, ούτε και η μυρουδιά. Και λέγεται ότι από την πίεση που είχε κλείσει να μην με υποδιά, πετάχτηκε μετά η φλόγα 40 μέτρα ύψος. Ξαναπήρε, βούληξε το τόπος είτε το καμίνι που είναι. Και τότε είπε ο βασιλιάς αυτός, θα προσκυνείτε άλλη φορά το Θεό του Ερώνου. Είπε να το κόσμο. Αλλά δεν ήταν ως ο Θεός. Του παίρνει το μυαλό και τρέχανε μέσα στο δάσος να το πιάσουν. Τον φέρισε το μυαλό. Ο Θεός και τρέχανε μέσα στο δάσος να το πιάσουν. Και ήρθε άλλος βασιλιάς. Καινούριος. Και του προτείνανε να κάνει βουλή με 100 βουλευτές. Μεταξύ αυτών και ο προφήτης Ρήνη. Μεταξύ των βουλευτών και ο Δανίλου προφήτης. Να ψηφίσουμε νόμο επί ένα μήνα να μην γίνει προσευχή σε κανένα Θεό. Και το δέχτηκε ο βασιλιάς ο νέος. Το δέχτηκε αυτό. Και ψηφίσανε νόμο ώστε επί ένα μήνα να μην προσκυνείται κανένας Θεός. Γιατί θέλανε να εκδικηθούν το Δανείο. Ο Δανείο δεν σταματούσε ποτέ την προσοχή του. Μέρα την ημέρα. Το πιάσανε επ' αυτό το φόρο. Όποιος συλληφθεί επ' αυτό το φόρο
να προσέλθετε να έρθει και στο λάγο του λιώνα. Να έρθει στο λάγο του λιώνα, μέσα λιοντάρι. Και πιάσανε το Δανιέλη από το φόρο και το κατηγορήσανε ότι τον είδαν να προσέχεται. Παράνομος ήταν. Γιατί είχε υπογραφεί και εκείνος. Και εκεί τα θηρία δεν το έμεισε κανένα να πλησιάσει κοντά του.